Κύριε Ραπανάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων της ανακοίνωσης Ντράγκη έκανε μία δήλωση που είχε το ενδιαφέρον της υπό την έννοια ότι εκτίμησε πως πέφτει έξω η τρομολαγνική διάθεση και ο πανικός που επιχείρησε να σπείρει η Νέα Δημοκρατία κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου που διανύουμε και φτάνει στο τέλος της. Όμως η ουσία από αυτή την ανακοίνωση είναι ότι το φάσμα της ολοκλήρωσης του προγράμματος παραμένει, είναι ανοιχτό και θα πρέπει να το αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αν σχηματιστεί την επόμενη μέρα των εκλογών και θα πρέπει να το αντιμετωπίσει άμεσα. Δεν σας προβληματίζει? Δεν σας υποχρεώνει σε μια αναθεώρηση? Δηλαδή χαλαρώνουν τα γέμια, για να το πούμε πιο απλά, αλλά υπενθυμίζουν και τις υποχρεώσεις που υπάρχουν. Και είναι σημαντικές υποχρεώσεις. Νομίζω ότι αυτό που γίνεται, ότι εμείς υποχρεώσαμε σε αναθεώρηση όλη τη σκληρή στάση και τη ευρωπαϊκή πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ και η δυναμική αυτή που αναπτύσσεται σε όλη την Ευρώπη. Αυτό που λέμε τόσο καιρό. Η Νέα Δημοκρατία, τασσόμενη ανοιχτά με την πλευρά Μέρκελ, και απέναντι στον κύριο Ντράγκη σήμερα επί της ουσίας, δηλαδή ο κύριος Σαμαράς δεν το δέχτηκε πολύ ευχάριστα τη σημερινή ανακοίνωση του κύριου Ντράγκη. Η Νέα Δημοκρατία και η κυρία Μέρκελ τάχθηκαν εδώ και πολύ καιρό με τις περιοριστικές πολιτικές. Όχι με την ποστική χαλάρωση. Να μην μπερδευόμαστε εδώ πέρα. Άρα λοιπόν, το βασικό πράγμα που να κρατήσουμε από σήμερα. Ναι, αλλά η ποσοστική χαλάρωση, επιτρέψτε μου, μπορεί να άρει λίγο τα δυσβάσταχτα πορέοντα από όλη την πολιτική των προηγούμενων ετών. Ναι, μα κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που λέμε είναι ότι η διαπραγμάτευση, η πραγματική διαπραγμάτευση, έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 2 εβδομάδες. Βλέποντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάει να κάνει κυβέρνηση, έχει ξεκινήσει διαπραγμάτευση και η στάση της Ευρώπης, η σκληρή στάση. Ζητώ συγγνώμη, γιατί βλέπουμε ότι μόλις ολοκληρώθηκε η ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Αλέξη Τσίπρα, στην Ομόνοια. Κάθε στιγμή, όταν ο λαός σηκώνει το ανάστημά του, σηκώνει το μέτωπό του περήφανα ψηλά. Όμως αυτή η ιστορική στιγμή δεν αφορά μόνο τον ελληνικό λαό. Η ιστορία γράφει ο ελληνικός λαός για λογαριασμό όλων των λαών της Ευρώπης. Και μας παρακολουθούν. Μάλιστα. Στην πραγματικότητα λοιπόν έλεγα ότι έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή με βάση τα δεδομένα 6 μήνες για να διαπραγματευτούμε πάνω στο δικό μας πρόγραμμα. Που το δικό μας πρόγραμμα, το λέω από τώρα για να μην παρεξηγούμαστε, δεν θα έχει μνημόνιο με την έννοια των νόμων αυτών. Οι οποίοι νόμοι, για να το ξεκαθαρίζουμε και αυτό, το είπε ο κύριος Σούλτς, το λέει ο κύριος Γεωργιάδης παντού. Αυτοί οι νόμοι του μνημονίου δεν ήταν νόμοι που επιβλήθηκαν από τους κακούς ξένους, ήταν νόμοι που η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έφεραν για να εφαρμόσουν. Έχω μία απορία. Με προκάλλουν το μνημόνιο. Αυτό το πρόγραμμα, καλώς ή κακώς επιβλήθη, μας έδωσαν οι Ευρωπαίοι, να το πω λαϊκά, ένα σκασμό χρήματα. Δεν ξέρω πώς αξιοποιήθηκαν οι που πήγανε, πάντως πήραμε ένα πολύ μεγάλο, ένα ηλικιώδη ποσό. Και ήταν ένα πρωτοφανής δανεισμός για Ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό το πρόγραμμα όμως τρέχει. Εσείς μιλάτε για ένα νέο πρόγραμμα. Όμως αυτό είναι σε ισχύ και σε αναμονή. Εμείς λέμε λοιπόν ότι το εσωτερικό πρόγραμμα που σημαίνει το μνημόνιο τελειώνει από Δευτέρα. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρει αυτοδύναμος, πώς φαίνεται, είναι μισό βίο αυτοδυναμία την Κυριακή το βράδυ, από Δευτέρα το μνημόνιο τελειώνει. Από εκεί και πέρα θα πάμε να διαπραγματευτούμε για πρώτη φορά και όχι με σκυμμένο κεφάλι στην Ευρώπη. Θα πάμε να διαπραγματευτούμε και όπως φαίνεται από τις τελευταίες εξελίξεις, οι Ευρωπαίοι είναι πρόθυμοι να ακούσουν. Και όχι οι Ευρωπαίοι αριστεροί. Η αξιολόγηση που είναι στη μέση θα την τελειώσετε? Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτά είπε ο κύριος Ντράγκη και αυτά συζητάμε τόση ώρα εδώ. Θα την ολοκληρώσετε? Ξαναλέμε. Θα την ακυρώσετε? Θα πάτε να ζητήσετε κάτι καινούριο? Ξαναλέμε ότι θα πάμε να ζητήσουμε μια νέα διαπραγμάτευση πάνω στο κομμάτι του χρέους. Και είναι άλλο πράγμα. Ναι, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Με αυτό το κεφάλαιο που είναι ανοιχτό, σε κρεμότητα. Ένα καινούριο πρόγραμμα που θα βασιστεί πάνω στους βασικούς 5 πυλώνες που βάζει το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Α, βλέπουμε και τον εκπρόσωπο των Ποδέμος στην συγκέντρωση της Ομόνοιας, στην προεκλογική συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στο κέντρο της Αθήνας. Πιο φθηνό η Νέα Δημοκρατία κάνει τον εργαζόμενο. 3 μέρες πριν τις εκλογές συνεχίζει να λέει ψέματα. Η μόνη δέσμευσή της, το πρόγραμμά της, είναι το mail Χαρδούβελη Σαμαρά. Προβλέπει νέες μειώσεις μισθών, νέες καταργήσεις δικαιωμάτων εργασιακών, νέες αυτές τις τεχνολογίες. Πήραμε το χρέος 120% όταν μπήκαμε στο μνημόνιο. Βγαίνουμε 170 σήμερα. 6 στους 10 νέους είναι άνεργοι. 140.000 νέοι επιστήμονες. Διαπιστώσεις κάνετε. Είναι στο εξωτερικό μετανάστες. Λοιπόν, εμείς λέμε το εξής. Ότι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει στους ολιγάρχες, λέμε ότι η επόμενη μέρα
τελειώνουν τα μνημόνια αυτά που μας έφεραν μέχρι εδώ. Το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης είναι ξεκάθαρο βασισμένο πάνω στη νέα γενιά, πάνω στην ανάπτυξη, πάνω στην τόνωση της οικονομίας και χτυπώντας τον πλούτο που θα τα βρείτε. Αυτούς που στο 1% μαζεύτηκε το 56% του πλούτου μέσα χρόνο του μνημονίου με κάθε χρόνο αύξηση. Άρα λοιπόν, εμείς ρωτάμε αυτοί που βρήκαν τα λεφτά και εμείς θα βρούμε που βρήκαν τα λεφτά αυτοί και θα τα φορολογήσουμε και θα γίνει αδιανομή του πλούτου από τα πάνω προς τα κάτω για μια νέα παραγωγή, μια συγκρότηση. Και επειδή αυτή τη στιγμή ο κύριος Σαμαράς, ως θλιβερός πρωθυπουργός, έδωσε το τελευταίο του σόου σήμερα, ένα διάγγελμα που καθυστέρησε 2 ώρες, με θλιβερούς συμμάχους, τον κύριο Ραχόη του 12% και την κυρία Μέρκελ, εμείς λέμε ότι δεν αλλάζει μόνο η χώρα 26 του μήνα, αλλάζει όλη η Ευρώπη. Κυρία